Την ώρα που ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας κάνει λόγο για ένταξη του 50% των σχολικών μονάδων στο νέο πλαίσιο των διευρυμένων ολοήμερων τμήματων, το αυξημένο ποσοστό μαθητών που ήδη φοιτούν σε ολοήμερο σχολείο στο Ηράκλειο είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον το 70% των ολοήμερων σχολείων του νομού να προταθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να έχει κουδούνι στις 5.30 το απόγευμα αντί για τις 4. Υποθέσαμε δηλαδή ότι θα υπάρχει η πρόθεση από τους γονείς και η ζήτηση και η θέληση των γονέων να παραμείνουν οι μαθητές έως τις 5.30. Υπήρχαν και σχολεία τα οποία σχολούσαν οι μαθητές στις 3 η ώρα, δεν είχαμε δηλαδή την τελευταία ζώνη. Σε αυτά τα σχολεία ήταν λογικό ότι δεν θα υπάρχει επιθυμία των γονέων να μείνουν ακόμα περισσότερο, αφού έτσι αλλιώς δεν μείναν ούτε μέχρι τις 4. Την ίδια ώρα, 206 νέοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν για ενίσχυση των διευρυμένων ολοήμερων στο νομό Ηρακλείου, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μανώλη Μπελαδάκη, να εκτιμά πως ο σχεδιασμός επαρκεί για την στήριξη του νέου προγράμματος, τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα της τελέχωσης. Άλλωστε, οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν σε λιγότερο από ένα μήνα. Άρα υπάρχουν τα χρήματα. Σε σχέση με κτηριακές υποδομές, δεν είναι δουλειά δική μας οι κτηριακές υποδομές, είναι του εκάστοτε Δήμου, έτσι και της αυτοδιοίκησης, για να βελτιώσει τις κτηριακές υποδομές. Ωστόσο, όμως, να σας πω ότι υπάρχουν ήδη και λειτουργούν τα ολοήμερα σχολεία, τα ολοήμερα τμήματα, σε υφιστάμενα κτίρια, στις κτηριακές υποδομές που υπάρχουν και στις ίδιες υποδομές. Θα συνεχίσει άλλωστε στα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσει το διευρυμένο πρόγραμμα. Θα έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές να παρακολουθούν την τελευταία ζώνη που είναι το πρόγραμμα μέχρι τις 5.30. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα χώρου. 191 σχολεία θα λειτουργήσουν με τη νέα χρονιά ως ολοήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα 110 νηπιαγωγεία και 181 δημοτικά. Πιο αναλυτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 56 νηπιαγωγεία και 105 δημοτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 29 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 17 νηπιαγωγεία και 21 δημοτικά και στο Λασίθι 8 νηπιαγωγεία και 10 δημοτικά. Το κοινωνικό αγαθό το οποίο προσφέρει είναι ότι εναρμονίζεται στην ουσία ο χρόνος εργασίας των γονέων με το χρόνο παραμονής του παιδιού στο σπίτι. Άρα ο γονέας μπορεί πιο ελεύθερα να ανταποκριθεί στην εργασία του, αλλά επιστρέφοντας στο σπίτι να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο με το παιδί του για να μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το δέσιμο της οικογένειας και με τη σχέση γονέα-παιδιού. Εκτός από το διάβασμα και την προετοιμασία για την επόμενη μέρα, το διευρυμένο ολοήμερο θα περιλαμβάνει νέα γνωστικά αντικείμενα όπως εικαστικές δημιουργίες και ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και ψυχαγωγία για τους μαθητές του προγράμματος. Με την έναρξη των μαθημάτων θα συνεδριάσει ο Σύλλογος Διδασκόντων και θα στείλει επιστολή στους γονείς των σχολικών μονάδων, ώστε να δηλώσουν όσοι επιθυμούν και όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το νέο τύπου ολοήμερο, το οποίο τις επόμενες ημέρες αμέσως θα οργανωθούν τα τμήματα και ο προγραμματισμός του Υπουργείου είναι πριν τον αγιασμό να έχει κάνει και τις προσλήψεις των ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν αυτό το πρόγραμμα.